Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι πολύ καλά, ελπίζω να ακούγομαι και πολύ καλά. Φοράω και το μικρόφωνο μου εδώ πέρα. Οπότε αν το νομίζω μπορώ να πω την κάμερα λίγο πιο μακριά. Λοιπόν, εδώ νομίζω είναι μια χαρά. Ελπίζω λοιπόν παιδάκια μου καλά και όμορφα να είστε καλά. Κάνω αυτό το vlog σήμερα γιατί σχετικά με το, πώς το λένε, με το live που κάναμε χθες, τέθηκε ένα ερώτημα σχετικά με, πώς το λένε, σχετικά με τατουάζ και παιδαγωγούς και αν αυτό τέλος πάντων είναι καλό σε εισαγωγικά, και επειδή δεν πρόλαβα να πω την άποψή μου σχετικά με αυτό το ζήτημα, γιατί πρέπει να κλείσω, ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο για να σας πω ακριβώς τη σκέψη μου πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, είμαι ένας άνθρωπος γενικότερα που μου αρέσουν τα τατουάζ. Δεν έχω ακόμα στο σώμα μου, θα ήθελα όμως πάρα πολύ να κάνω. Έχω συγκεκριμένες φράσεις που θέλω να κάνω στο σώμα μου και συγκεκριμένα σύμβολα, όπως το σύμβολο του αστεριού. Και αυτό γιατί το αστέρι για μένα συμβολίζει τη γιαγιά μου, την οποία υπεραγαπώ για όσους ξέρουν. Επίσης θέλω να κάνω τατουάζ με τις ημερομηνίες γέννησης των παιδιών μου και κάποιες άλλες φράσεις οι οποίες με χαρακτηρίζουν εμένα πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Λοιπόν, θεωρώ ότι, δεν πάει να πει ότι αυτό που λέω εγώ είναι και το σωστό, εγώ απλά εκφράζω την άποψή μου. Θεωρώ λοιπόν ότι ένας παιδαγωγός, είτε έχει τατουάζ πάνω του, είτε έχει σκουλαρίκι, δεν τον κάνει καλό ή κακό παιδαγωγό. Για μένα καλός παιδαγωγός είναι αυτός που ασκεί το επάγγελμά του, αυτός που συμπεριφέρεται στα παιδιά σύμφωνα με αυτά που του λέει το μυαλό του, η καρδιά του και τα χέρια του. Τι θέλω να πω με αυτό? Το μυαλό, χρησιμοποιεί το μυαλό του για τη λογική, να είναι με συντάξει και να λειτουργεί ως παιδαγωγός με βάση τη λογική, να χρησιμοποιεί την καρδιά του, να χρησιμοποιεί την καρδιά του για να λειτουργεί με βάση το συναίσθημα και τα χέρια του για να κάνει δραστηριότητες και όλα αυτά που κάνουν με τα παιδάκια οι παιδαγωγοί. Αυτές τις τρεις αρχές τις έχει πει ένας Ιταλός παιδαγωγός, του οποίου το όνομα μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή και sorry γι' αυτό. Θα το δω και θα σας το πω, εκτός και αν το θυμηθώ τώρα γιατί ξεχνάω κιόλας. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι ένας παιδαγωγός που θα έχει τατουάζ, ακόμα και στο πρόσωπο, που πολλοί άνθρωποι κάνουν τατουάζ στο πρόσωπό τους, ότι τους κάνει κακούς παιδαγωγούς. Δεν θεωρώ ότι τα σκουλαρίκια, εγώ ας πούμε θέλω να κάνω σκουλαρίκι τώρα άμα κατέβω στην Ελλάδα, γιατί εδώ είναι πανάκριβα, γι' αυτό θέλω να το κάνω στην Ελλάδα, θέλω να κάνω ένα σκουλαρίκι στη μύτη. Είχα σκουλαρίκι στη μύτη, αλλά επειδή είχα το... ξέρετε αυτά τα μικρά τα διαμαντάκια, το χάσα, μου χάθηκε στον ύπνο και έκλεισε η τρύπα. Οπότε τώρα θέλω να κάνω και να βάλω ένα χαλκά. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι θα μου πηγαίνει, γιατί έχω έτσι μικρό προσωπάκι, μηνιών όπως λέω εγώ. Τέλος πάντων, δεν θεωρώ λοιπόν ότι ο παιδαγωγός, επειδή έχει σκουλάρει στη γλώσσα, εδώ που βάζουν, εδώ στη μύτη, στα αυτιά, εδώ ακόμα στη μύτη, εδώ στα φρύδια, δεν πιστεύω ότι δίνει το κακό παράδειγμα. Θεωρώ ότι κακό παράδειγμα θα μπορούσε να δώσει ένας παιδαγωγός όταν δεν σέβεται τα παιδιά, όταν δεν δείχνει ενσυναίσθηση προς τα παιδιά, όταν δεν μιλάει όμορφα και ήρεμα με τα παιδιά και όταν δεν μπορεί να ελέγξει το θυμό του. Και το λέω γιατί είμαστε άνθρωποι και εμείς οι παιδαγωγοί και έχουμε θυμό, έχουμε τα νεύρα μας. Είμαστε πλάσματα του Θεού κι εμείς, έτσι. Όταν λοιπόν κάποιος σε αυτό το επάγγελμα, την ώρα που είναι μέσα στην τάξη, δεν μπορεί να ελέγξει το θυμό του και τα νεύρα του, για μένα ναι, δίνει το κακό παράδειγμα. Δυστυχώς, έχω κακό παράδειγμα και γι' αυτό. Δεν κλαίγω με αυτή τη στιγμή. Έχω ζήσει και αυτή την εμπειρία. Όπως ξέρω και παιδαγωγούς οι οποίοι έχουν τατουάζ, έχουν σκουλαρίκια, είναι άψογοι στη δουλειά τους. Πραγματικά σας το λέω αυτό το πράγμα, είναι άψογοι στη δουλειά τους και συζητάνε έτσι όπως ακριβώς πρέπει να συζητάνε δύο ενήλικες, έτσι ώστε όταν το παιδί το βλέπει αυτό να το μιμηθεί και να το μιμηθεί σωστά.
όσοι παιδαγωγοί ή παιδαγωγίνες, όπως λέω εγώ, με βλέπετε αυτή τη στιγμή, θα ήθελα πάρα πολύ να μου πείτε τη γνώμη σας σχετικά με αυτό το θέμα. Για ποιο λόγο θεωρείτε κακό σε εισαγωγικά πάντα να έχει ένας άνθρωπος που ασχολείται με αυτό το επάγγελμα τα τουάζ πάνω του και σκουλαρίκια. Για ποιο λόγο το κρίνετε έτσι αυτό ή αν θα το κάνατε εσείς. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η απόψη σας αυτή και ευχαριστώ πάρα πολύ τον συνδρομητή, δεν θέλω να πω το όνομά του τώρα, που έθεσε αυτό το ερώτημα χθες. Είναι πραγματικά, με νοιάζει πάρα πολύ η απόψη σας σε αυτό το ζήτημα και θεωρώ ότι θα ήταν και καλό θέμα για εργασία αυτό. Εργασία εννοώ σε κάποια σχολή που σπουδάζουν οι άνθρωποι για να γίνουν παιδαγωγοί. Πώς το κρίνουν αυτό οι πιο μεγάλες ηλικίες, οι καθηγητές ας πούμε. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου το πούν αυτό. Εγώ θα ανεβάσω το βίντεο τώρα, αν και είναι πάρα πολύ αργά, αλλά θα ήθελα να το ανεβάσω τώρα, πιστεύω ότι αρκετοί είστε ξύπνοι για να το δείτε. Επόμενο βίντεο που θα κάνω θα αφορά λογικά πάντα ομορφιά. Απευθύνομαι στις γυναίκες και στους άντρες που θέλουν να κάνουν δώρα στις γυναίκες τους. Θα είναι κάτι το οποίο θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είναι από μια εταιρεία που θα ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσω τα προϊόντα της και να τα δοκιμάσω. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Θα σας πω λεπτομέρειες στο βίντεο όταν θα γίνει αυτό, θα το πω πιο αναλυτικά. Θα ήθελα λοιπόν πάρα πολύ να μου πείτε στα σχόλια τη γνώμη σας περί του θέματος τατουάζ παιδαγωγός ή σκουλαρίκια παιδαγωγός και πρότυπο για τα παιδιά, αυτό είναι το θέμα μας. Θα με ενδιαφέρει λοιπόν πάρα πολύ αυτό. Αν έχετε εσείς και αν έχετε μετανιώσει, αν σας την έχουν πει, να το πω έτσι και καλά, ότι έχεις τατουάζ και δεν μας κάνεις, γιατί θεωρώ ότι αυτή η νοοτροπία στην Ελλάδα είναι λίγο πιο διαδεδομένη. Ενώ ότι εδώ στη Γερμανία τουλάχιστον που ζω εγώ και έχω συναδέλφους που έχουν και σκουλαρίκια και τατουάζ, δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής να μου πουν, ξέρεις κάτι, Αλεξάνδρα, μου την είπανε. Μου έπαιρνε την εμφάνισή μου. Ποτέ. Ούτε για ομοφιλοφιλία, ούτε για τατουάζ, ούτε για σκουλαρίκια. Δεν έχω συναντήσει τέτοιο περιστατικό εδώ στη Γερμανία που ζω. Στην Ελλάδα έχω ακούσει κάποια πράγματα ότι οι διευθυντές το θεωρούν πολύ κακό, αλήτικο. Ναι, υπάρχει και αυτή η λέξη αλητία να έχει τατουάζ. Είμαστε λίγο πίσω, θεωρώ, με αυτό. Και λέω πίσω γιατί... Πώς μπορείς εσύ να διδάξεις, βρε παιδί μου, σε ένα παιδί να αποδέχεται τη διαφορετικότητα ενός άλλου παιδιού όταν εσύ ο ίδιος δεν την αποδέχεσαι? Αυτό το πράγμα ποτέ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Πώς θα το κάνεις αυτό, γιατί για σένα το τατουάζ, δεν το λέω στο συνδρομητή αυτό, προς το μου παρεξηγηθώ, γενικά το λέω, σε σένα από το τατουάζ σου φαίνεται διαφορετικό και ξένο και δεν το γουστάρεις, να το πω έτσι. Δεν το αποδέχεσαι, έτσι. Το κρίνεις όχι το καταδικάζεις, το κρίνεις τέλος πάντων άσχημα. Πώς μπορείς εσύ να διδάξεις το παιδί λοιπόν να αποδεχθεί τη διαφορετικότητα? Δεν ξέρω, έχω αυτή την απορία λίγο. Δηλαδή, ένα παιδί που θα δει την παιδαγωγό του, που θα έχει σκουλαρίκια και τατουάζ, θα έπρεπε να την κοιτάει περίεργα, γιατί η μαμά του ή ο μπαμπάς του σκέφτεται ότι καλέ, αυτή έχει τατουάζ, είναι παιδαγωγός και έχει τατουάζ. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ την άποψή σας πάνω σε αυτό. Εμένα η άποψή μου είναι ότι δεν κρίνεται η αξία του παιδαγωγού μέσα από αυτά τα δύο. Πώς να το πω, τα τατουάζ και τα σκλαρικιά. Μέσα από αυτά τα δύο γούστα, θα το πω έτσι. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι κρίνεται η αξία του. Η αξία του κρίνεται από και από τις σπουδές του και από την εμπειρία του, από το πώς λειτουργεί μέσα στην τάξη και ανάμεσα στα παιδιά και στους συναδέλφους, κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Πιστεύω ότι είναι τροφή για σκέψη.
Πιστεύω ότι θα έχω πολλά σχόλια από την άποψη ότι πολλοί θα θέλετε να μου γράψετε τη δική σας άποψη πάνω σε αυτό το ζήτημα και θα ήθελα πάρα πολύ να το διαβάσω και γιατί όχι να κάνουμε και ένα επόμενο live και να συζητήσουμε εκτενέστερα για αυτό το ζήτημα. Ναι, άντε σας φιλώ, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε και ευχαριστώ γενικότερα πάρα πολύ για τη στήριξή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά. Φιλιά και πολλά παιδιά. Γεια σας.